παρατηρώντας, αν και δεν είμαι από τους μεγαλύτερους φαν των δημοσκοπήσεων, παρατηρώντας το δημοσκοπικό εκρεμές που παρουσιάζει το Πασόκ Κινάλ, βλέπω ότι ιδίως μετά τις παλινοδίες στο ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά που λέει η κυβέρνηση, άρχισε να υπάρχει πάλι μία κάμψη. Ήσασταν στο τσούκου τσούκου μπολ, τσιμπάγατε κάτι και τώρα φαίνεται να υπάρχει μία κάμψη. Και θέλω σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που λέγονται δημόσια και πράγματα που δεν λέγονται δημόσια σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν λέγονται δημόσια? Γιατί πράγματα που πρέπει να υποθούν, πρέπει να υποθούν στη σωστή στιγμή στους κατάλληλους ανθρώπους για να δώσει τη δυνατότητα στην παράταξή σου να προχωρήσει μπροστά. Εγώ αγαπάω την παράταξή μου και θέλω να προχωρήσει μπροστά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα? Αν και να σας πω ότι δεν υπάρχει, δεν θα μας πιστέψει. Από εσάς θα ευνηδιαζόν, μάλλον μου λέγατε ότι δεν υπάρχει. Δεν θα μας πιστέψει και κανένας. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να λύσει η παράταξη, τα οποία είναι στο πλαίσιο στρατηγικής. Εγώ έβαλα πολλά από αυτά στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ τα νέα δεδομένα και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Υπάρχει. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή μια άλλη πρόταση και ένα άλλο προσωπικό που θα μπορούσε, εκτός από το ΠΑΣΟΚ και άλλους ανθρώπους του προοδευτικού χώρου, που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποια είναι η απάντησή σας? Όχι.